άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή ο διορθωθήνε ανεχόμενος, λέει ο Άγιος Αντώνιος στις παρενέσεις του περί ήθους ανθρώπων και χρηστής πολιτείας. Άνθρωπος λέγεται δηλαδή ή ο λογικός ή εκείνος ο οποίος ανέχεται να διορθωθεί. Ο Άγιος χρησιμοποιεί τη λέξη λογικός με την έννοια του ενωμένος με τον Θεό Λόγο, τον Υιό του Θεού, τον Χριστό, ενωμένος με Αυτόν που είναι η πηγή της ζωής, του φωτός, της σοφίας, της κάθε υπάρξεως, όλης της κτήσεως. Αυτόν ακριβώς που δεν αποδέχθηκαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και στους οποίους είπε ο Κύριος, όπως ακούσαμε προηγουμένως, στο Ιερό Ευαγγέλιο, ότι αν είσαστε παιδιά του Αβραάμ, επομένως αν αγαπούσατε πραγματικά τον Θεό, τον οποίον αγαπούσε ο Αβραάμ και πίστευε σε Αυτόν, θα αγαπούσατε και εμένα, θα αποδεχόσαστε και εμένα, ο οποίος είμαι ο πασταλμένος του Πατρός, ο Υιός του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν που αγαπά τον Χριστό είναι αληθινά λογικός άνθρωπος. Είναι, όπως λένε οι θεολόγοι, λογοποιημένος, δηλαδή ενωμένος με τον Θεόν Λόγο, το λάμδα με κεφαλαίο, τον αληθινά, εκείνον που αληθινά φωτίζει τη λογική του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος με μόνη την ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να δει τον Θεό. Αλλά δια της λογοποιημένης λογικής, της ενωμένης δηλαδή και φωτισμένης από τον Θεό Λόγο, τότε μπορεί να δει τον Θεό και γίνεται τότε αληθινός άνθρωπος, όπως λέει εδώ ο Άγιος Αντώνιος. Και αν δεν έχει κατορθώσει ακόμα να ενωθεί με τον Θεό Λόγο, να είναι ένας θεωμένος άνθρωπος, τουλάχιστον να διορθώνεται και τότε γίνεται άνθρωπος. Επομένως, λέγει ο Άγιος Αντώνιος, ποιος είναι ο πραγματικός άνθρωπος, ή ο λογικός, ο φωτισμένος από τον Θεό Λόγο, ή αυτός ο οποίος θέλει να διορθωθεί, δηλαδή αυτός που μετανοεί, αυτός που καθαίρεται, αυτός που απαλλάσσεται με την ανθρώπινη βούληση, με τη θέλησή του, με την ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά συνάμα και με τη Θεία Βοήθεια, απαλλάσσεται από τα πάθη και τις αμαρτίες. Ο αδιόρθωτος άνθρωπος, επομένως, λέει ο Άγιος Αντώνιος, ονομάζεται απάνθρωπος, γιατί αυτό είναι το γνώρισμα των απανθρώπων και όσοι είναι αυτού του είδους πρέπει να αποφεύγονται. Ποιος είναι ο απάνθρωπος? Αυτός που δεν είναι πλέον άνθρωπος είναι αυτός που δεν θέλει να διορθωθεί, δεν θέλει να μετανοήσει. Ο γάρ αδιόρθωτος, απάνθρωπος καλείται, λέει ο Άγιος Αντώνιος. Και όταν ο άνθρωπος είναι αδιόρθωτος, αμετανόητος, όταν δεν ζητάει συγγνώμη από τον Θεό για τα σφάλματά του και από τους συνανθρώπους του, όταν δεν διορθώνει τη συμπεριφορά του, τους λογισμούς του, τις σκέψεις του, τη ζωή του, τότε αυτός ο άνθρωπος κατατάει απάνθρωπος, δηλαδή εχθρός των άλλων ανθρώπων και όλης της ανθρωπότητας. Και αυτοί οι άνθρωποι, λέει ο Μέγας Αντώνιος, πρέπει να αποφεύγονται. Και φευκταίει εσύν, γιατί ότι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να μετανοούν, που δεν καθαρίζονται, αυτοί πρέπει να αποφεύγονται. Γιατί εκείνοι που συμβιώνουν με την κακία, δεν είναι ποτέ δυνατόν να συναρρυθμιθούν στους αθανάτους. Συμπληρώνει ο Μέγας Αντώνιος στο 13ο λόγο που τώρα μελετάμε. «Της γάρ τη κακία συζώσιν, ουκ έξεστην εν αθανάτης γενέστε ποτέ». Δεν μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να πετύχει την αθάνατο αιώνια ζωή και μακαριότητα εάν συζεί με την κακία, εάν παραμένει κακός και δεν μετανοεί, δεν διορθώνεται. Όταν το λογικό υπάρχει μέσα μας, σύμφωνα με την αλήθεια, συνεχίζει ο Άγιος Αντώνιος στο 14ο λόγο του, μας κάνει αξίους
να ονομαζόμαστε άνθρωποι, όταν δηλαδή είναι η λογική μας φωτισμένη από την αλήθεια, από την αυτοαλήθεια, από την υποστατική αλήθεια που είναι ο Θεός Λόγος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός μας δηλαδή, τότε γινόμαστε άξιοι να ονομαστούμε άνθρωποι. Το λογικό νημήν κατά αλήθεια συμπαρών, αξίωση μας ποιή του ονομάζεστε ανθρώπους. Ο άνθρωπος που δεν είναι με την αλήθεια, που δεν εγκολπώνεται τον Χριστό που είναι η αυτοαλήθεια, η υποστατική αλήθεια, αυτός δεν είναι άξιος να ονομάζεται άνθρωπος, λέγει ο Μέγας Αντώνιος. Όταν εγκαταλείπουμε το λογικό μόνο ως προς το σχήμα των μελών και ως προς τη φωνή διαφέρουμε από τα άλογα ζώα. Αν ο άνθρωπος δεν έχει την λογική φωτισμένη από τον Θεό Λόγο, την αληθινή λογική, την φωτισμένη από την αυτοαλήθεια που είναι ο Χριστός, τότε μόνο κατά τη φωνή και κατά το σχήμα των μελών του διαφέρει από τα άλογα ζώα. Κατατάει και αυτός ένα άλογο ζώο. Απολυμπανόμενη δε του λογικού, τη διαπλάση των μελών μόνη και τη φωνή των αλόγων. Και τη φωνή των αλόγων διαφέρουμε. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο ορθόφρον άνθρωπος, καταλήγει ο Άγιος Αντώνιος στο 14ο λόγο του, ότι είναι αθάνατος και θα μισήσει κάθε αισχρή επιθυμία η οποία γίνεται για τους ανθρώπους η αιτία του θανάτου. Ας παραδεχθούμε ότι πλαστήκαμε για την αθανασία, ας πιστέψουμε στην αιώνια ζωή, ας πιστέψουμε εις τον Θεό Λόγο, ας γίνουμε αληθινά ορθόφρονες και τότε θα μισήσουμε κάθε αισχρή επιθυμία η οποία γίνεται η αιτία του θανάτου, του αιώνιου θανάτου, του αιώνιου χωρισμού δηλαδή του ανθρώπου από τον Θεό. Αναγνώρισα το ουν ο εύνους άνθρωπος, αυτός που σκέπτεται σωστά, ο ορθοφρονών, ας αναγνωρίσει εαυτόν όντα αθάνατον, ότι είναι πλασμένος αθάνατος και όντως είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα είμαστε για πάντα, θα υπάρχουμε για πάντα. Αλλά το θέμα είναι πώς θα υπάρχουμε. Αν θα υπάρχουμε σε κοινωνία με τον αιώνιο Θεό, τότε θα είμαστε στην αιωνιότητα μακάρι και αθάνατοι, αλλά σε κατάσταση χαράς και μακαριότητος άπειρης. Εάν όμως δεν είμαστε ενωμένοι με τον Θεό, πάλι θα υπάρχουμε αιώνια, αλλά σε κατάσταση αθλειότητας, σε κατάσταση σκότους, σε κατάσταση κολάσεως. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο εύνος άνθρωπος εαυτόν όντα αθάνατον. Ας το παραδεχθούμε ότι είμαστε αιώνιοι. Και όπως έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο άνθρωπος καταδίκασε τον Θεό σε θάνατο και ο Θεός διά του θανάτου του και της Αναστάσεώς του σύντεψε το θάνατο και καταδίκασε τον άνθρωπο στην αθανασία. Αναγνωρισά το ο εύνους άνθρωπος σε αυτόν όντα αθάνατον και μισήσει πάσαν εσχράν επιθυμίαν την αιτία του θανάτου γινωμένην ανθρώπης. Ας πιστέψουμε εις τον Κύριό μας και ας αγωνιστούμε για την αιώνια ζωή και μακαριότητα κοντά Του και έτσι θα μισήσουμε κάθε εσχρότητα, κάθε εσχρό λογισμό και εσχρή επιθυμία η οποία γίνεται αιτία του αιώνιου θανάτου, του αιώνιου χωρισμού δηλαδή του ανθρώπου από τον Θεό. Σπουδαία πράγματα μας δίδαξε σήμερα ο Άγιος Αντώνιος. Μας δίδαξε ότι άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είναι ενωμένος με τον Θεό Λόγο και έχει φωτισμένη λογική, φωτισμένη σκέψη, φωτισμένη ύπαρξη. Απάνθρωπος είναι ο αδιόρθωτος, ο αμετανόητος, αυτός που δεν θέλει να καθαρίζεται από τις αμαρτίες και τα πάθη, ο ανεξομολόγητος και ο ακοινώνητος. Ο αμετανόητος, αδιόρθωτος, δίκαια καλείται απάνθρωπος και καταλήγει εχθρός του εαυτού του και όλης της ανθρωπότητας. Και γι' αυτό θα πρέπει και να αποφεύγεται, να είναι εφευκταίος. Όποιος συζεί με την κακία, όποιος δεν μετανοεί, αυτός δεν μπορεί να συναριθμηθεί με τους αθανάτους, λέει ο Άγιος Αντώνιος, με την έννοια με αυτούς που ζουν στην αιώνια και αθάνατη ζωή και μακαριότητα.
μαζί με τον Κύριο. Ποιος είναι αληθινά άνθρωπος και ποιος είναι ο απάνθρωπος, μας απάντησε ο Μέγας Αντώνιος. Και ακόμα μας είπε ότι η ονομασία άνθρωπος αρμόζει σε αυτόν που έχει αληθινά φωτισμένη λογική, είναι αληθινά ενωμένος με τον Θεολόγο. Και όταν απουσιάζει αυτή η φωτισμένη λογική, η ένωση με τον Θεολόγο, σε τίποτα δεν διαφέρει ο άνθρωπος από τα ζώα, τα άλογα, παρά μόνος προς τη διάπλαση και τη φωνή. Αληθινά θάνατος είναι ο ορθόφρον άνθρωπος, αυτός που φρονεί σωστά, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, αυτός που θα πιστεύει, αυτός που πιστεύει ότι είναι πλασμένος για την αθανασία και για τη θέωση. Και τότε αυτός ο άνθρωπος αγωνίζεται και μισεί κάθε αισχρή επιθυμία, η οποία είναι η αιτία κάθε κακίας και του αιώνιου θανάτου, του αιώνιου χωρισμού από τον Θεό. Ας αγωνιστούμε να εγκολπωθούμε αυτά τα διδάγματα του Αγίου Αντωνίου και έτσι να μην μοιάσουμε στους απίστους ασεβείς γραμματείς και φαρισαίους που αρνήθηκαν τον Χριστό μας, αλλά ας μοιάσουμε στους Αγίους Αποστόλους και στους Αγίους όλων των αιώνων, οι οποίοι πίστεψαν στα λόγια του Κυρίου, αγωνίστηκαν για την αιώνια ζωή, λογοποίησαν τον εαυτό τους, ενώθηκαν με τον Θεό Λόγο δηλαδή, και αλήθινα αναδείχθηκαν αληθινοί άνθρωποι και όχι απάνθρωποι. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.